Ιδιαίτερα προβληματισμένοι δηλώνουν οι έμποροι του Βόλου από την εικόνα της αγοράς στο πρώτο 15ήμερο του Μάρτη. Η κίνηση παραμένει υποτονική, ενώ το αρνητικό πρόσημο που καταγράφηκε στην τοπική εμπορική αγορά κατά την πρόσφατη περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων δημιουργεί επιπρόσθετη ανησυχία στους εκπροσώπους των εμπόρων που βλέπουν τον κίνδυνο των λουκέτων να γίνεται όλο και πιο απειλητικός για πολλούς συναδέλφους τους. Ερχόμαστε από ένα πάρα πολύ δύσκολο δίμηνο Ιανουάριο-Φεβρουάριο, όπου είδαμε γενικότερα τους τζίρους να μειώνονται σε ποσοστό περίπου 30% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. Οι εκπτώσεις έχουν ολοκληρωθεί. Γενικότερα ο μήνας Μάρτιος είναι ένας μήνας που δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εμπορική κίνηση, δεδομένου ότι ερχόμαστε από το δίμηνο των εκπτώσεων. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν κάποιες καλές μέρες μέσα στον Μάρτιο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι, καθώς συνεχίζεται γενικότερα η ύφεση των τελευταίων μηνών και γενικότερα μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ η όλη κατάσταση, η οποία δείχνει οι επιχειρήσεις να σφιχτιούν και γενικότερα οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε πάρα πολλά λουκέτα. Δυστυχώς βλέπουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις πολλών ετών να μην μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βάζουν λουκέτο. Μια κατάσταση δύσκολη που ελπίζουμε ότι θα αποφευθούν γενικότερα τα περαιτέρω λουκέτα τα οποία έχουμε πληροφορηθεί ότι θα υπάρξουν. Είναι δηλαδή μια δύσκολη περίοδος γενικότερα, παρά το γεγονός ότι πλησιάζουμε και προς την Άνοιξη και προς την εορταστική περίοδο του Πάσχα. Δεν βλέπετε τα σημάδια που θέλετε να δείτε, δηλαδή να τονώνεται η κίνηση, η αγοραστική ζήτηση? Δυστυχώς δεν τονώνεται, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει ρευστό. Οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολύ ψηλές. Τα νοικοκυριά έχουν πάρα πολύ μεγάλες υποχρεώσεις, οι οποίες έχουν συσσωρευτεί τους τελευταίους μήνες. Και δυστυχώς πληρώνουμε ακόμα υποχρεώσεις προηγούμενων μηνών, τόσο οι καταναλωτές όσο και εμείς σαν επιχειρήσεις.